Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες σε όλους. Καλή δύναμη και υγεία για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Και θέλω στη σημερινή μας συγκέντρωση να σας μεταφέρω από όλες τις περιφερειακές συγκεντρώσεις μας ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό από όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, που έγιναν μεγάλες κινητοποιήσεις. Χιλιάδες συνταξιούχοι βρέθηκαν και αυτή τη φορά στον δρόμο του αγώνα και οι συγκεντρώσεις μας, να ξέρετε, ξεπερνώντας τα προβλήματα της πανδημίας, σιγά σιγά αποκτούν μια μεγάλη δυναμική, μια δυναμική η οποία εκφράστηκε πριν την πανδημία και τώρα, μετά από όλα αυτά που ζήσαμε, από όλα αυτά που έχουμε βιώσει, πρέπει να δυναμώσουν ακόμα περισσότερα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, να λύσουμε τα προβλήματα εκτός από τον δρόμο του αγώνα. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες επειδή έχουμε προβλήματα, επειδή τσάκισαν τη ζωή μας, επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε καινούργια προβλήματα μπροστά μας, εάν δεν αντιδράσουμε έτσι όπως χρειάζεται σήμερα. Εάν δεν απαιτήσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια για όλα αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, για όλα αυτά που πληρώνουν τα παιδιά μας σήμερα. Θα θυμάστε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλη αυτή την εμπειρία, γιατί εμείς έχουμε και μια ηλικία, βέβαια και την παλιότερη ιστορική εμπειρία όταν είμαστε εργαζόμενοι, αλλά αυτή των τελευταίων 13 χρόνων. Θυμάστε τότε όταν υπογράφτηκαν τα πρώτα μνημόνια, ταυτόχρονα με την υπογραφή τους είχαν έτοιμο και ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό τότε που έλεγε ότι φταίνε οι συντάξεις, οι μεγάλες, φταίνε τα μεροκάματα, φταίνε οι μισθοί στη χώρα αυτό. Στο εξωτερικό μας έλεγαν ότι φταίνε οι τεμπέληδες Έλληνες. Θα θυμάστε τα σλόγκαν ότι όλοι μαζί τα φάγαμε για να μας ενοχοποιήσουν, για να μας τσακίσουν τις συντάξεις μας, για να μας τσακίσουν ό,τι ακριβώς πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Δεν ξεχνάμε λοιπόν και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Θυμόμαστε και τη δημαγωγία που ζήσαμε λίγο αργότερα, ότι όλα αυτά μπορεί να καταργηθούν με ένα νόμο, με ένα άρθρο, αρκεί να έρθουν κάποιοι άλλοι στην κυβέρνηση. Και στη συνέχεια ήρθαν αυτοί οι άλλοι στην κυβέρνηση για να συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές, να συνεχίσουν στην ίδια γραμμή. Και στη συνέχεια οι άλλοι που ήρθαν αργότερα μας έλεγαν ότι θα καταργήσω τον νόμο του Κατρούγκαλου και θα υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις. Πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε και πολλές εμπειρίες μπορούμε να αναφέρουμε. Αλλά ένα συμπέρασμα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, βγαίνει από όλη αυτή την πορεία. Ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ανεξάρτητα από τον αυτοπροσδιορισμό τους στον πολιτικό, δεξιά, αριστερά, κεντρώα, σοσιαλιστικά κτλ., εφάρμοσαν τις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές κατά γράμμα. Και ο ένας που ερχόταν συμπλήρωνε τον άλλον. Και επειδή έχουμε σε λίγο και θα έχουμε εκλογές, όποτε και να γίνουν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Περιμένει κανείς μετά από μια τέτοια εμπειρία, όποιος θα έρθει στην κυβέρνηση, να κυβερνήσει για λογαριασμό μας, δηλαδή να λύσει τα αιτήματα και τα προβλήματά μας? Όχι, συνάδελφοι. Όποιος να έρχεται από εδώ και πέρα θα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Η μόνη ελπίδα που έχουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας είναι να δυναμώσουμε τους αγώνες μας. Αυτοτελώς το συνταξιουργικό κίνημα μαζί με το εργατικό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, οι αγώνες που κάναμε μέχρι τώρα έχουν μία πορεία θετική, μία πορεία αγωνιστική, μία πορεία μαζική, η οποία είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν φτάνει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε και θα έχουμε μπροστά μας
εάν δεν δυναμώσουμε το κίνημά μας. Εμείς που έχουμε την εμπειρία εδώ οι συνταξιούχοι όλων αυτών των χρόνων και από τις συναντήσεις που κάναμε με τα κόμματα και από τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν όσοι προσδοκούν να έρθουν ξανά στην κυβέρνηση, ένα συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα, αβίαστα, ότι τα αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματά μας, αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και διεκδικούμε, δεν χωράνε στις πολιτικές τους. Θα τα κάνουμε εμείς να χωρέσουν στις πολιτικές τους, ερχόμενοι σε αντίθεση με αυτές, με τις συγκεντρώσεις μας, με τον αγώνα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε. Επομένως, δικαιολογημένα χιλιάδες στόματα σε όλη τη χώρα των συνταξιούχων φώναξαν αυτή την περίοδο και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας και την επόμενη περίοδο. Δώστε μας πίσω ό,τι πληρώσαμε, τα δώρα μας, τα πληρωμένα, τα αναδρομικά μας, την προσωπική διαφορά που δεν θα επαναλάβω τα αιτήματα γιατί τα αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές αναλυτικά. Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Προσλάβετε γιατρούς, ανοίξτε τα νοσοκομεία, ενισχύστε το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά λοιπόν φώναξαν οι συνταξιούχοι. Αυτά φωνάζουμε όλοι. Και το επόμενο διάστημα αυτές οι φωνές θα γίνουν πιο δυνατές, πιο αποφασιστικές. Η σημερινή συγκέντρωσή μας είναι μία συγκέντρωση που θα ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο κινητοποιήσεων για αυτή τη χρονιά, αλλά θα ανοίξουμε ένα καινούργιο δρόμο κινητοποιήσεων την προεκλογική περίοδο. Εμείς θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα απαιτήσουμε λύση των προβλημάτων μας. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, υπόθηκαν πολλά από αυτό το βήμα. Έχουμε καθαρό τι διεκδικούμε, έχουμε καθαρό τι παλεύουμε. Και τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε την πορεία μας με δύο ανακοινώσεις που θέλω να σας πω. Υπάρχουν πέρα από τα αιτήματα που ακούστηκαν αρκετά λάθη στις συντάξεις. Τα περισσότερα φαίνεται ότι συγκεντρώνονται στους καθηγητές που έχουν βγει στη σύνταξη τους συνταξιούχους. Γι' αυτό το λόγο η ΠΕΣΕΚ, η Πανελλήνια Ένωσή τους, κάνει συγκέντρωση τη Δευτέρα στις 11 το μήνα κάτω, με συγχωρείτε, στις 11 η ώρα το πρωί, στις 19 του Δεκέμβρη Δευτέρα, κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, να διαμαρτυρηθούν για τα λάθη των συντάξεων. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τις περικοπές, δεν έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Τώρα η πορεία μας θα ακολουθήσει. Θα κατευθυνθούμε προς την Ομόνια, θα στρίψουμε στην Πατματόγλου και θα ανεβούμε τη Στραδίου να πούμε και εκείνα που χρειάζεται να ακούσει ο κύριος Χατζηδάκης από κάτω από το Υπουργείο και θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Εκεί θα καταλήξει η πορεία μας για να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Καλή δύναμη και υγεία. Καλούς αγώνες. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.